Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλή εξέλιξη επιτέλους με την κόκκινη γαρίδα. Τους τη δώσαμε, τελειώσαμε. Ελπίζουμε οι συντεταγμένες να είναι αυτές που πρέπει να είναι, δηλαδή να συμπίπτουν με την υφαλοκρηπίδα. Καλή εξέλιξη. Όχι, δεν το ελπίζουμε, ξέρουμε ακριβώς. Ναι, εντάξει, ναι. Είναι 16 σημεία. Ναι, ωραία. Λοιπόν, καλό προηγούμενο υπό την έννοια. Σωστά. Για ένα επιπλέον λόγο. Επειδή η Ιταλία είναι εμπλεκόμενη στην Λιβύη και μάλιστα με την πλευρά του Σαράζ, εκεί συμπίπτουν με την Τουρκία γιατί έχει συμβόλαια η ΕΝΗ. Δεν μπορεί έστω και εμέσως να υπονοήσει ότι μπορεί να έχει οποιαδήποτε υπόσταση το πειρατικό σύμφωνο Άγκυρας-Τρίπολης. Από τη στιγμή που έχει αναγνωρίσει πλήρη επίρρεια των νησιών στο Ιόνιο, δεν μπορεί να πει ότι στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχει κάτι άλλο, έτσι. Είναι και αυτό. Σωστά. Ακριβώς. Αυτό κλειδώνει τη στρατηγική της και ούτως ή άλλως επειδή παίρνουμε ακριβώς τα ίδια σημεία με το 1977, ξέρουμε ότι τα διαπόντια νησιά μετρούν. Κατά συνέπεια έχουμε ενισχύσει τη συμφωνία του 1977 εφόσον έχουμε καθίσει πάνω της και έχουμε βάλει και την ΑΟΣ. Κατά συνέπεια η Ιταλία και βέβαια αποδέχεται ότι τα μικρά μας νησιά, παρόλο που είναι ακριτικά σε σχέση ας πούμε με την Κέρκυρα, έχουν μια επίρρεια και κατά συνέπεια αυτή η επίρρεια επίσης είναι εξ ολοκλήρου, δηλαδή είναι 100%, δεν υπάρχει κανένα συμβιβασμό, κάτι παράξενο. Αυτό σημαίνει ότι απλώς ενισχύσαμε το προηγούμενο και επιτέλους το κάναμε, γιατί οι διαπραγματεύσεις για να πετύχουμε αυτήν την οριοθέτηση είχαν αρχίσει το 2013 με την εποχή του Βενιζέλος Υπουργό Εξωτερικών. Μετά είχαμε τα δεδομένα με τα θαλάσσια οικόπεδα, αλλά μετά έπρεπε να περιμένουμε αυτή την τελική απόφαση και επιτέλους υλοποιήθηκε το 2020. Για να τελειώσουμε με το Ιόνιο, η συμφωνία αυτή λογικά κουμπώνει και την εκκρεμούσα συμφωνία με την Αλβανία, έστω τροποποιημένη. Έτσι. Εκεί υπήρξε μια τροποποίηση σε σχέση με τη συμφωνία του 8. Έκανε μια τροποποίηση ο Νίκος Κοντζιάς. Με την Αλβανία δεν έχουμε πια τίποτα εφόσον έχει ακυρωθεί εντελώς η συμφωνία. Ναι, έχει ακυρωθεί, έκανε μια τροποποίηση ο Νίκος Κοντζιάς, ο τέος υπουργός, ο πρώην υπουργός εξωτερικών, για στην οποία υποτίθεται ότι η Αλβανία χωρίς να έχει υπογράψει συμφωνεί. Το θέμα είναι αν αυτή η τροποποίηση θίγει ζωτικά δικά μας συμφέροντα. Η συμφωνία του 8 ακυρώθηκε από το συνταγματικό δικαστήριο της Αλβανίας με το τουρκικό δάκτυλο. Έτσι. Τώρα η συμφωνία με την Ιταλία προκαταλαμβάνει, θέτει ένα καλύτερο πλαίσιο για την όποια συμφωνία όταν υπάρξει με την Αλβανία, τη νέα συμφωνία. Ναι, γιατί πολύ απλά στην πραγματικότητα, επειδή είμαστε πολύ κοντά στο τριπλό σημείο, και άμα είναι, θα στείλω και χάρτη για να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι, ναι, ναι. Το κάνει η Βίκη. Στην πραγματικότητα, εδώ είμαστε στα 41,6 χιλιόμετρα στο τριπλό σημείο επαφής. Αυτό η συμφωνία του 1977 και η συμφωνία του 20 τώρα δεν το αγγίζουν αυτό το τριπλό σημείο. Έχει σχέση με το σημείο, με το πρώτο και το τελευταίο που λένε τα 16, άρα είμαστε λίγο πιο κάτω και είμαστε και λίγο πιο πάνω. Άρα στην πραγματικότητα έχοντας αυτά τα σημεία δεν μπορεί να έχει μια ζώνη επαφής με την Αλβανία, γιατί αυτό το αποφεύγουμε γενικότερα τις συμφωνίες, γιατί όταν υπάρχει τρίτη χώρα δεν είναι πια μόνο δύο που υπογράφουν. Άρα τι κάνουμε, πάμε λίγο πιο πίσω από το τριπλό σημείο. Εκτός βέβαια αν είμαστε σε ένα πλαίσιο όπως θα κάνουμε τώρα με την Αίγυπτο και την Κύπρο, όπου θα κάνουμε τις τρεις συμφωνίες ταυτόχρονα, άρα εκεί πέρα μπορούμε να αγγίξουμε το τριπλό σημείο επαφής. Άρα για να μην έχουμε εμπλοκή με την Αλβανία, υπογράψαμε πέραν από το σημείο, από το τριεθνές ας πούμε, έτσι, από το τριπλό σημείο, για να μην έχουμε εμπλοκή με την Αλβανία. Αλλά η συμφωνία αυτό που έχει σημασία όμως, Λάμβρο μου, είναι ότι το εξής, είναι ότι στην πραγματικότητα από τη στιγμή που μετράν τα νησιά μας και αυτό επιβεβαιώνεται, τότε είναι μια ζώνη που θα μπορούσε να είχε διεκδικήσει η Αλβανία και τώρα δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχουμε συμφωνήσει με τους Ιταλούς. Δηλαδή, άμα η Αλβανία ήθελε να πάρει περισσότερα, θα έμπαινε μέσα στην ΑΟΣ της Ιταλίας, όχι μόνο της Ελλάδος. Άρα αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά οι δύο μεγάλες χώρες συμφώνησαν για αυτό το πλαίσιο και κατά συνέπεια αφήνει την Αλβανία απ' έξω για να μην διεκδικήσει κάτι το παράξενο, εφόσον έχουμε συμφωνήσει για τα νησιά, και είναι ακριβώς η ίδια τακτική που κάνουμε με την Αίγυπτο και την Κύπρο, έτσι ώστε να αφήσουμε απ' έξω την Τουρκία, η οποία θα είναι πιο πάνω από το τριπλό σημείο.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αίγυπτο. Η Αιγύπτη λογικά, επειδή τώρα η τουρκική παρουσία στην Λιβύη αποτελεί υπαρξιακό κίνδυνο για την Αίγυπτο, λογικά θα πρέπει να επισπεύσει τις διαδικασίες, να υπάρξει μια κατέρωθεν ευελιξία σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις που έχει η διπλωματική γραφειοκρατία για το Καστελόριζο, για να κλείσουμε και εκεί. Πώς το βλέπεις? Το βλέπω πάρα πολύ θετικά, γιατί τώρα το βλέπουν και οι Αιγύπτιοι ότι αυτό που έγινε με την Ελλάδα και με την Ιταλία, και είμαστε και σε ένα συμμαχικό πλαίσιο και για το θέμα του αγωγού East Med, αλλά γενικότερα των ζώνων επαφών των ΑΟΣ, εδώ θα μπορεί να είναι ένα επιπλέον πάτημα για την Ελλάδα για να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο, λέγοντας ότι έχουμε τώρα αυτό το πολύ όμορφο προηγούμενο και σε θέμα ΑΟΣ και όχι μόνο υφαλοκρηπίδας. Κατά συνέπεια, κάντε γρήγορα να τα βρούμε, έτσι ώστε να τελειώσουμε με αυτό το θέμα, γιατί με τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία εσείς θα έχετε προβλήματα και από δεξιά σας και από αριστερά σας. Άρα αυτό δεν θα το ήθελε η Αίγυπτος, και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή η καταλυτική αυτή η απόφαση και θα έχουμε μια εξέλιξη που θα είναι πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε προηγουμένως. Η Αίγυπτος πλέον έχει έναν κίνδυνο, ο οποίος δεν είναι θεωρητικός. Αυτό που απέτυχε να κάνει ο Ερντογάν στην Αίγυπτο με τους αδελφούς μουσουλμάνους, τους οποίους ανέτρεψε ο Σίση, το κάνει τώρα στην Λιβύη, και είναι προφανές ότι θα χρησιμοποιήσει την τουρκική παρουσία και στρατιωτική στη Λιβύη για να ξεκινήσει την αποσταθεροποίηση της Αιγύπτου. Ο Σίση το βλέπει αυτό, έτσι? Σωστά, σωστά. Το βλέπει απολύτως. Θα ήταν καλό να το βλέπουμε κι εμείς. Και όταν λέμε ότι έχουμε ένα συμμαχικό πλαίσιο, πολύ συχνά εμείς τα κοιτάζουμε λίγο παθητικά, του τύπου είμαστε χαρούμενοι που οι άλλοι να είναι μαζί μας, αλλά μετά αναρωτιόμασταν εμείς θα κάνουμε κάτι για να είμαστε μαζί με τους άλλους. Άρα όντως, απόλυτο σωστό το πλαίσιο ανάλυσης είναι ότι ο Σίση το βλέπει, ότι προσπαθεί η Τουρκία να το χρησιμοποιήσει, έχει αυτή την νοσταλγία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και θέλει να βρεθεί και από την πλευρά, ας το πούμε, την δυτική της Αιγύπτου, ενώ ήδη θέλει να παίζει από την άλλη πλευρά. Κατά συνέπεια, η Αίγυπτος που θέλει να δημιουργήσει έναν κοινό άξονα, ειδικά με την Ελλάδα και μετά με την Ιταλία, λόγω του ενεργειακού, ενδιαφέρεται λιγότερο για την Κύπρο όσο αφορά την διαδρομή, αλλά ξέρει ότι η Κύπρος είναι θετική, άρα θα παίξει και με αυτήν. Κατά συνέπεια, σίγουρα η Αίγυπτος θα γίνει πολύ πιο ευέλικτη και πιο δυναμική, και ελπίζω, επειδή εμείς είμαστε σε αυτή τη φάση και χρησιμοποίησαμε και αυτό το αποτέλεσμα, να είμαστε και εμείς πιο ευέλικτοι, έτσι ώστε να έχουμε μια υλοποίηση σύντομη η οποία θα συμφέρει και τις τρεις χώρες. Υπάρχουν περιθώρια δικής μας ευελιξίας σε ό,τι αφορά το Καστελόριζο για να διευκολυνθεί και η Αιγυπτιακή γραφειοκρατία? Υπάρχουν περιθώρια μετακίνησης μπρος πίσω χωρίς να απολέσουμε τη στρατηγική διάσταση? Όχι, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, γιατί ξέρω ότι τα ξέρεις, αλλά απλώς το λέω και για να το ακούσουν και οι ακροατές. Η επίρρεια του Καστελορίζου πρέπει να είναι 100% ενεργή για να υπάρχει το σημείο επαφής με την Κύπρο, η ζώνη επαφής. Άρα δεν παίζουμε καθόλου, δηλαδή επειδή τα έχω υπολογίσει και πρακτικά, ακόμα και με 90% δεν πιάνουμε πια την ζώνη επαφής με την Κύπρο. Άρα να χάσεις μόνο 10% ήδη είναι απογορευτικό. Κατά συνέπεια, επειδή είναι πολύ λεπτό το θέμα, εγώ νομίζω ότι άμα είναι κάτι να είναι πιο ευέλικτο, πρέπει να είναι σε άλλο πλαίσιο που μπορεί να έχει σχέση με θέματα αλληλείας. Μάλιστα. Άρα σε ό,τι αφορά το χωροταξικό δεν υπάρχει δυνατότητα, μόνο στο θέμα των δικαιωμάτων. Όχι, το χωροταξικό με τίποτα. Και αυτό το ξέρει και η Αίγυπτος. Δεν παίζει με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσε να είναι στο θέμα των δικαιωμάτων ή ας πούμε και στην μελλοντική πιθανότητα κοιτασμάτων που εκτείνονται κατέρωθεν των δύο ΑΟΣ σε θέματα ποσοστών, να τους κάνουμε μια τέτοια, ας πούμε, προσφορά εντός εισαγωγικών? Όχι, αυτό αποκλείεται, γιατί το αποφεύγουμε. Με ποια έννοια? Είναι ότι ακόμα και αν έχουμε ένα κοίτασμα, αυτό που έχει σημασία είναι να είναι πάνω στη γραμμή οριοθέτησης. Αυτό προβλέπεται από το θέμα της οριοθέτησης. Αλλά νομίζω εκεί που μπορούμε να παίξουμε, άμα είναι να κάνω μια πρόταση, είναι ακριβώς αυτό που έκανε η Κύπρος με την Αίγυπτο το 2012, να έχει μια διευρυμένη ζώνη επαφής, δηλαδή να έχει ένα πάχος η γραμμή οριοθέτησης, και εκεί πέρα να παίζει η δυνατότητα ότι ακόμα και αν υπάρχει ένα κοίτασμα που είναι αποκλειστικά στον έναν και όχι στον άλλον,
με μια ακριβή γραμμή οριοθέτησης. Άμα έχει πάχος, τότε μπορείς να δώσεις ένα ποσοστό. Και είναι αυτό που συμφώνησαν το 2012 η Αίγυπτος με την Κύπρο, ενώ είχαν κάνει μια γραμμή οριοθέτησης κλασική μέση γραμμής το 2003. Mm-hmm. Άρα, άμα έχουμε ένα πάχος, αυτό διευκολύνει και τους δύο παίχτες, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ θετικό πλαίσιο και αυτό μας επιτρέπει να τα δούμε πιο θετικά. Μάλιστα. Άρα, αν υπάρχει ένα κοίτασμα το οποίο άπτεται της γραμμής, εφόσον αυτή η γραμμή έχει μεγαλύτερο πλάτος, μπορεί εκεί να υπάρχει μια συμφωνία για τα ποσοστά στα κοιτάσματα, έτσι, στα πιθανά κοιτάσματα. Ναι, αυτό υπάρχει πάνω. Το θέμα είναι ότι μετά είναι το ποσοστό, αλλά αυτό που σου λέω είναι λίγο διαφορετικό, είναι ότι άμα είναι με μια γραμμή, μόνο γραμμή, ναι, τότε αυτή η γραμμή δεν σου επιτρέπει να δώσεις κανένα ποσοστό στον άλλον. Αποκλείεται. Αν όμως έχει πάχος, τότε μπορείς να το κάνεις και τότε βλέπει ο άλλος ότι είσαι πιο θετικός μαζί του. Να διαπραγματευτείς συνέχεια το ποσοστό, ας πούμε. Σωστά, ναι, σωστά. Και μετά, όπως ξέρεις, ενώ αρχίζουμε με ένα 50-50, όταν κάνουμε μετρήσεις ογκομετρίας και βλέπουμε, ας πούμε, ότι το ποσοστό είναι πιο πολύ σε μία χώρα ή στην άλλη, και εκεί πέρα υπάρχει μια διαπραγμάτευση, η οποία είναι επί του πρακτέου. Γιατί τότε θα μετρήσουμε πραγματικά πόσο φυσικό αέριο ή πόσο πετρέλαιο μπορεί να βγει και ποιο είναι το ποσοστό. Το 50-50, το αρχικό, όσο αφορά την οριοθέτηση, είναι ότι θα υπάρχει συνεκμετάλλευση. Μετά το ποσοστό αλλάζει ανάλογα με την ογκομετρία του κοιτάσματος, γιατί εμείς κοιτάζουμε πιο πολύ την γεωλογική δομή αρχικά. Δηλαδή, ας πούμε, με την Ιταλία που έχουμε το κοίτασμα Πύρος, η γεωλογική δομή είναι 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά δεν μπορείς να το πεις χωρίς να κάνεις γεώτρηση ποιος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό και πώς θα παιχτεί. Το κάνεις μετά, εφόσον αρχίζει η εξόριξη. Άρα παίζει και αυτό. Δηλαδή να δώσουμε στοιχεία που θα πούμε ότι όταν θα είμαστε σε φάση εξόριξης θα είμαστε σε ένα θετικό πλαίσιο, το οποίο είναι σαν μια μορφή υποσχετικού. Άρα αφενός το προηγούμενο της οριοθέτησης με την Ιταλία, αφετέρου η τουρκική πίεση στην Αίγυπτο μπορεί να οδηγήσει σε μια επίσπευση των διαδικασιών και να λυθεί το θέμα με την Αίγυπτο. Στην περίπτωση που αποδεχτούν οι Αιγύπτιοι, η διαδικασία ποια θα είναι? Θα υπάρξουν διαδοχικές συμφωνίες Ελλάδας-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κυπρού? Θα πάμε μαζί. Η ιδέα είναι να το κάνουμε τριπλό. Δηλαδή θα έχουμε τρεις συμφωνίες σε διμερές επίπεδο, οι οποίες θα υπογραφτούν, δηλαδή θα ήταν το ιδανικό, την ίδια μέρα από τους τρεις. Άρα θα είναι τρεις συμφωνίες, γιατί δεν υπάρχει ποτέ στο δίκαιο της θάλασσας με το θέμα της οριοθέτησης. Αυτό που προβλέπεται είναι να υπάρχουν δύο χώρες. Άρα, άμα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, ανά δύο ο καθένας υπογράφει, η Κύπρος θα κάνει μια επέκταση, εμείς θα κάνουμε μια νέα οριοθέτηση με την Κύπρο και νέα οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Αυτό όμως, άμα το κάνουμε μαζί, θα ζωγραφίσουμε, ας το πούμε έτσι για να είναι πιο απλό, το σύμβολο της Mercedes και εκεί πέρα θα έχουμε ακριβώς το κέντρο, το τριπλό σημείο επαφής, άρα θα έχουμε κάνει τρεις συμφωνίες, σαν να είναι μία. Παρότι η Τουρκία προσπαθεί να δελεάσει την Αίγυπτο δίνοντάς της μεγαλύτερη ΑΟΣ, μεγαλύτερη έκταση, είναι νομίζω προφανές ότι την Αίγυπτο τη συμφέρει να έχει ΑΟΣ με την Ελλάδα και σε προέκταση με την Κύπρο και σε προέκταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά με την Τουρκία, η οποία θα συνεχίσει να τη δημιουργεί προβλήματα ανεξαρτήτως οριοθέτησης. Ακόμα και να πάρει παραπάνω. Δεν είναι μόνο το θέμα των προβλημάτων, είναι και το θέμα του αγωγού. Η Αίγυπτος θα θέλει να παίζει με τον αγωγό EastMed. Άρα θα είναι πολύ κοντά στα κοιτάσματά της, θα μπορεί να κάνει διακλαδώσεις και θα μπορεί να μεταφέρει κατευθείαν φυσικό αέριο στη Νότιο Ιταλία. Ποιο θα είναι το όφελος να κάνει κάτι με την Τουρκία, εφόσον θα έπρεπε εκεί πέρα να κάνει νέο αγωγό με ένα πλαίσιο που να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι με δύο χώρες που θα πρέπει να το χρηματοδοτήσουν μόνες τους. Ενώ από την άλλη πλευρά θα έχει αμέσως μια συμμαχία με Ισραήλ, με την Κύπρο, με την Ελλάδα και την Ιταλία μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης να μην ξεχνάμε, γιατί είναι το πιο σημαντικό στο τέλος, είναι ότι ποιος θα είναι ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής θα είναι ο Ευρωπαίος πολίτης. Άρα δεν έχει κανένα όφελος να περάσει από αλλού για να το κάνει πιο ακριβό, ενώ ξέρει ότι ο καταναλωτής είναι στην Ευρώπη, ενώ ξέρει ότι ο καταναλωτής δεν θα είναι ο Τούρκος. Στην περίπτωση που προχωρήσουν όλα κατευχήν, οριοθετήσουμε με την Αίγυπτο και με την Κύπρο, μετά μείνει το θέμα της Λιβύης, όπου εκεί από ό,τι φαίνεται πάμε για μια
de facto διχοτόμηση. Δηλαδή θα ελέγχουν ένα κομμάτι οι Ισλαμιστές του Σαράζ, που δυστυχώς είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο καθεστώς, και κάποιο κομμάτι ο Χαφτάρ από την στην Βεγγάζη κλπ. Εκεί τι θα γίνει μετά? Ακυρώνουμε έτσι στην πράξη στο χάρτη το μνημόνιο, την ψευδοάος. Από εκεί πέρα όμως θα μείνει εκκρεμότητα με τη Λιβύη. Εκεί τι προοπτικές υπάρχουν? Άρα, πρώτα απ' όλα, δεν είναι ακριβώς έτσι το βλέπω την εκκρεμότητα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχουμε τη ζώνη επαφής με την Αίγυπτο και με την Ελλάδα. Εντάξει, δηλαδή, φαντάσου ότι έχουμε τώρα την Ελλάδα, την Λιβύη και την Αίγυπτο. Αυτό το τριπλό σημείο επαφής θα είναι πιο πολύ ο δικός μας που θα το έχει. Στην πραγματικότητα, αυτοί που δεν είναι θετικοί μαζί μας είναι από τη ζώνη επαφής που είναι εντελώς από την άλλη πλευρά. Άρα, που έχει σχέση πιο πολύ με την Ιταλία. Από εκείνη τη στιγμή και μετά μπορεί να έχει ένα νόημα. Αλλά εμείς, έτσι όπως τα έχουμε στήσει τα θαλάσσια οικόπεδά μας, ούτως ή άλλως αυτό που μας ενδιαφέρει για τη λεκάνη Ροδότου είναι πιο πολύ τι γίνεται ανατολικά παρά δυτικά. Εκεί που έχουμε πάει προς το παρόν, ουσιαστικά έχουμε τα θαλάσσια οικόπεδα όπου έχουμε την Exxon Mobil, τα ελληνικά πετρέλαια και την Total. Από τη στιγμή που εκεί πέρα δεν έχουν πει τίποτα, εμείς είμαστε ήδη πάνω στη μέση γραμμή. Άρα, αν θες, από την πλευρά που θα το ελέγχει το καθεστώς που δεν είναι φιλικό προς εμάς, είμαστε ήδη σε μια μέση γραμμή που δεν έχουν πει τίποτα. Από την άλλη πλευρά που θα είναι φιλικό προς εμάς, που δεν έχουμε κάνει ακόμα θαλάσσια οικόπεδα, τότε θα είναι ένα καθεστώς που θα είναι φιλικό προς εμάς και θέλει να κάνει και μέση γραμμή. Άρα εγώ το βλέπω ότι μπορεί αυτό να γίνει σε δύο στάδια, αν υπάρχει αυτή η προοπτική. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς από το 2011 έχουμε βγάλει μέση γραμμή με τον νόμο Μανιάτη που λέμε, και είναι η τροποποίηση του 95. Σε αυτή τη μέση γραμμή ποτέ η Λιβύη δεν έχει πει τίποτα. Μετά βγάλαμε θαλάσσια οικόπεδα, μιλάω τώρα για τα καινούργια, όχι του 2014, τα πιο πρόσφατα που είναι νοτίως της Κρήτης. Εδώ πάλι δεν είπαν τίποτα, ενώ είμαστε ακριβώς πάνω στη μέση γραμμή. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή από πλευρά Σικίας και όχι Χανιών, εδώ δεν έχουμε βγάλει θαλάσσια οικόπεδα και εκεί πέρα είναι η ζώνη επαφής που θα είναι και με το θέμα της Αιγύπτου. Άρα προτιμώ να έχουμε ένα πλαίσιο που να είναι κοινό με την Αίγυπτο και η ζώνη επαφής, δηλαδή ο δικός μας στη Λιβύη να έχει ζώνη επαφής με την Αίγυπτο και μετά με την Ελλάδα, σε αυτό το σημείο, παρά από την άλλη πλευρά. Άρα μπορούμε να το διαχειριστούμε ακόμα και έτσι, ακόμα και αν χρειάζεται να το κάνουμε με δύο κομμάτια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λογικά έχουν συμφέρον, ορθολογικά σκεπτόμενοι, γιατί δεν είναι πάντα και δεδομένο γι' αυτό, να οριθετήσουν η Αίγυπτος με την Κύπρο, παρά να έχουν την Τουρκία επικυρίαρχο στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχυμένη με ό,τι σημαίνει αυτό για τους εκβιασμούς, ο οποίος διαρκώς επιδίδεται έτσι. Σωστά. Αλλά δεν είναι μόνο το ορθολογικό, γιατί βέβαια συμφωνούμε στο ορθολογικό, αλλά έχουμε και το ενεργειακό. Δηλαδή οι Αμερικανοί, επειδή έχουν βάλει την Exxon Mobil και στην ΑΟΣ της Κύπρου και στην ΑΟΣ της Ελλάδος και ξέρουν ότι πρέπει να παίξουν και με τον αγωγό EastMed, δεν έχουν κανένα όφελος ξαφνικά να ξεμπαρκάρει στην περιοχή η Τουρκία και να μπορεί να είναι ένα εμπόδιο. Άρα με αυτά που έχουν υπογράψει ήδη σαν συμβόλαια, που μπορεί όντως, νομίζω ότι έχεις δίκιο όταν λες ότι το ορθολογικό δεν το ακολουθούν πάντα, αλλά οι Αμερικανοί όταν κάνουν ένα συμβόλαιο είναι συμβόλαιο. Άρα για την business is business. Άρα άμα το χρησιμοποιήσουν αυτό και έχουν αυτό το πάτημα όσο αφορά το ορθολογικό, τότε όντως θα είναι σύμφωνοι, και γι' αυτό νομίζω με έναν τόσο ξεκάθαρο τρόπο βγαίνουν και λένε ότι δεν πρέπει κανένας να καταπατήσει τα δικαιώματα της ΑΟΣ της Κύπρου. Ενώ παλαιότερα δεν το έκαναν. Έλεγαν απλώς να είμαστε ουδέτεροι και να θα πάνε καλά τα πράγματα στην περιοχή. Ενώ τώρα το λένε πιο ξεκάθαρα, και ούτως ή άλλως εγώ προσπαθώ να το αναδείξω αυτό, λέγοντας ότι από τη στιγμή που υπογράφουν με εμάς και υποτίθεται ότι είναι ουδέτεροι, προτιμώ να είναι ουδέτεροι με αυτόν τον τρόπο μαζί μας παρά να υπογράψουν με ένα θαλάσσιο οικόπεδο στην Τουρκία. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Να σε ελπίσουμε να πάρω όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και τις επόμενες ημέρες.